Γεια σας φίλοι μου, Mr. Patrick εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Champ de France, τα χωράφια της Γαλλίας. Το τελευταίο επεισόδιο της σειράς. Όπως είδατε στην αρχή έφερα λίγα ζαχαρότεφλα από μια καρότσα με γογγίλια, με τέφτλα. Τα έφερα στο εργοστάσιο που φτιάχνουμε ζάχαρη. Και τώρα έχω πάρει ένα βιτίο με καύσιμο. Καύσιμο φτιάξαμε στο προηγούμενο επεισόδιο και θα το πάω στην κάτω πλευρά του χάρτη που έχει εκεί το εργοστάσιο που φτιάχνουμε σπόρους και λίπασμα. Υγρό λίπασμα και στερεό κόκκους. Για να φτιάξουμε το λίπασμα θα χρειαστούμε πετρέλαιο για να δουλέψουν οι γεννήτρες, να δουλέψουν τα μηχανήματα. Έχω ήδη φτιάξει λίγο. Εδώ είμαστε, μισό λεπτό. Αλλά έφερα έτσι λίγο ακόμα πετρέλαιο μήπως χρειαστεί. Για να φτιάξουμε εδώ, φτιάχνουμε τριών ειδών λίπασμα. Φτιάχνουμε ένα που το λέει Easy Fertilizer, απλό λίπασμα. Δεν έχει καμία διαφορά με το λίπασμα το κανονικό που αγοράζουμε, το fertilizer. Φτιάχνουμε fertilizer και φτιάχνουμε και το υγρό λίπασμα που το ρίχνουμε με το ψεκαστήρα. Για να δουλέψει εδώ το μηχάνημα χρειάζεται πετρέλαιο. Ωραία, άδειασα το βιτίο μου. Και για τα άλλα προϊόντα που παράγουμε χρειάζεται διάφορα πραγματάκια, λίγο πολύ είναι τα ίδια. Για το υγρό ας πούμε λίπασμα θέλουμε εκτός από το πετρέλαιο νερό και στεγνό και ξερό λίπασμα, σκόνη. Για το απλό λίπασμα θέλουμε digest και πετρέλαιο και για το λίπασμα το κανονικό που όλοι ξέρουμε, αυτό που αγοράζουμε από το μαγαζί, θέλουμε πετρέλαιο, κοπριά, υγρή και στερεά, μανούρ δηλαδή και σλάρι και νερό. Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα εδώ να βγάλω μερικές παλέτες από αυτά που έχουμε φτιάξει. Να τα δούμε κιόλας. Δύο και από αυτό. Δύο και από αυτό. Ωραία, όλα κομπλέ. Και πάμε λίγο να δούμε. Εδώ κάνουν σπον. Οι παλέτες τις βλέπετε, λίπασμα. Το απλό λίπασμα, το easy fertilizer με το fertilizer δεν έχει καμία διαφορά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τα έχουν βάλει για να κάνεις δύο διαφορετικά είδη. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και τους σπόρους. Όλα αυτά είπαμε είναι, γίνονται μέσω του Global Company. Έχω ανεβάσει βιντεάκια για το Global Company στη σειρά που είχα κάνει με το Global Company. Εκεί θα τα δείτε πιο αναλυτικά πως θα φτιάχνουμε. Εδώ έχει μια παλέτα, μισό λεπτό να βρω το trigger. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, εδώ θέλουμε ή σιτάρι ή κρυθάρι, wheat ή barley, και θέλουμε και ζυζανιοκτόνο και φτιάχνουμε σπόρους. Τώρα έχει δύο παλέτες ακόμα, τρεις. Ναι, τρεις είναι, ας τις πάρω και αυτές. Θα χρειαστώ σπόρους για την επόμενη δουλειά που θα κάνω. Σήμερα ξεκινήσαμε λίγο ανάποδα. Συνήθως κάνω πρώτα δουλειές στη φάρμα και μετά συνεχίζουμε με τις άλλες δουλειές που μας προσφέρει ο χάρτης. Αλλά επειδή για να συνεχίσω τη δουλειά στη φάρμα θέλω να σπείρω δύο χωράφια, το ένα με σιτάρ και το άλλο με καλαμπόκι, και χρειαζόμουν και σπόρους και λίπασμα, είπα να έρθω πρώτα εδώ να κάνουμε αυτή τη διαδικασία τα κατάκα, να δούμε πως παίρνουμε τις παλέτες με τους σπόρους και το λίπασμα. Εγώ τα φόρτωσα και όλα στα κατάκα, βλέπετε. Γυρίζω τώρα στη φάρμα για να συνεχίσουμε τη δουλειά εκεί. Και αφού τελειώσουμε με τη σπορά θα πάμε να δούμε, ελπίζω στον οπορώνα να έχουν γίνει τα μήλα. Θα πάμε να πάρουμε μήλα, θα πάμε να πάρουμε βαρέλια και θα τα πάμε στο εργοστάσιο που φτιάχνουμε το cider, την πύρα από τα μήλα, και στην ουσία θα τελειώσουμε, δεν θα έχουμε κάτι άλλο να δούμε. Ό,τι ήταν να δούμε τουλάχιστον τα βασικά τα είδαμε.
Οπότε, τελευταίο επεισόδιο για σήμερα. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε ένα καινούριο χάρτη, καινούργια σειρά. Λοιπόν, τώρα να πάρω το Fort. Και να πάρω με το Fort το Cinder. Αυτό εδώ να το φορτώσω για να πάω στο πρώτο χωράφι να σπείρω σιτάρι. Λοιπόν, μισό λεπτό να κοτσάρω. Έτοιμο. Τώρα να έρθω εδώ δίπλα και να γίνει η μεταφόρτωση αυτόματα. Το ρεαλιστικό θα ήταν να τα έπαιρνα εδώ με ένα φορτωτή, με ένα κλάρκν, κάτι τέτοιο, τις παλέτες να τις φόρτωνα, αλλά εντάξει τώρα αφού μας επιτρέπει το παιχνίδι να το κάνουμε έτσι, το κάνω για ευκολία. Εντάξει, γέμισε. Λίγο εδώ τώρα να μην γίνει και καμία ζημιά. Έλα. Ωραία. Σε αυτό το χωράφι θα βάλω σιτάρι, δεν παίζει ρόλο ότι και να βάλω τώρα, θα βάλω σιτάρι μια και το έχω έτοιμο. Και θα χρησιμοποιήσω το course play εδώ, μισό λεπτό να έρθω σε αυτήν την άκρη. Λοιπόν, πατάω Ctrl και Delete, μου ανοίγει το course play. Θέλω να κάνω δουλειά στο χωράφι Fertilizer Seeding, το πατάω Course Generator. Λοιπόν, είμαστε στο χωράφι νούμερο 25. Οκ. Αυτά είναι εντάξει, δεν τα πειράζω. 6 μέτρα το πλάτος εργασίας. Headlands, κεφαλάρια, θέλω 2, 3, 3, clockwise, ναι. Όχι, θα πάω πάνω κάτω πρώτα. Ωραία. Generator Field Course. Εδώ είμαστε. Για κάποιο λόγο με έβαλε να ξεκινήσω από εκεί. Αν πειράζει. Θα πάω εκεί. Έτοιμη πορεία, τώρα μόλις φτάσω στη θέση που μου δείχνει ότι πρέπει να ξεκινήσω, έχει ένα μπλε βέλος εδώ, θα το δείτε κι εσείς. Εδώ είμαστε. Το έχω βάλει να πάει πρώτα πάνω κάτω τις σειρές και στο τέλος να κάνει τα κεφαλάρια. Λοιπόν, κατεβάζω το μηχάνημα, το εργαλείο. Θα αρχίσω την πορεία από το πρώτο waypoint. Start drive και ξεκινάει μια χαρά. Οργόνη, οπότε εγώ κατεβαίνω και πάω τώρα να πάρω το case. Να φορτώσω στο planter σπόρους και λίπασμα, γιατί ο planter αυτός παίρνει και λίπασμα. Και θα πάω στο δίπλα το χωράφι να κάνω και λίγο δουλίτσα, να φυτέψω καλαμπόκι. Και μόλις τελειώσουν και τα δύο χωράφια, υποθέτω κάπου
την ίδια ώρα περίπου θα τελειώσουν. Θα συνεχίσουμε με κάποιες δουλίτσες εκτός φάρμα, στις τελευταίες που έχουν μείνει. Όπως σας είπα και πριν, θα πάω στον Οπορώνα, ελπίζω να έχουν βγει τα μήλα. Να έχουν βγει και άλλα μήλα, γιατί ήδη έχουν βγει και έχω πάει μήλα στο εργαστήριο που φτιάχνει το Σάιντερ. Να φορτώσουν τώρα το λίπασμα. Θα πάρω τα μήλα, τα έξτρα αυτά που έχουν βγει τώρα. Θα πάω να πάρω και μερικά βαρέλια ακόμα από το βαρελάδικο. Θα τα πάμε εκεί που πρέπει να τα πάμε. Θα δούμε λίγο και τη διαδικασία που είναι λίγο ιδιαίτερη, πώς φορτώνουμε τα βαρέλια, γιατί τα βαρέλια που παράγονται με το ποτό κάνουν σπον στο υπόγειο, αλλά έχει ένα ωραίο ασανσέρ που θα μας βοηθήσει να τα ανεβάσουμε στην επιφάνεια. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Μισό λεπτό τώρα εδώ να ξεκινήσω από αυτή την πλευρά. Έτοιμη. Ωραία δουλεύει. Φεύγει και το λίπασμα και ο σπόρος. Μια χαρά. Εδώ θα κάνω πρώτα τα κεφαλάρια. Θα κάνω και αυτό το κομμάτι εδώ το κάτω, το περίεργο, να μην με εμποδίζει, και στη συνέχεια θα κάνω το πάνω κάτω. Λοιπόν, θα βάλω λίγο μουσικούλα, timelapse, και θα τα πούμε όταν με το καλό τελειώσουμε και τα δύο τα χωράφια.
μια χαρά, τελείωσε εδώ. Από ό,τι βλέπω έχει τελειώσει από ώρα και δίπλα. Το τραχτέρ έχει σταματήσει. Πάω να αφήσω το case στη θέση του και το fork. Και στη συνέχεια θα πάμε τις βόλτες μας στο χάρτη. Λοιπόν, τώρα πετάμε για τον Οπορώνα. Εδώ είμαστε, δύο παλέτες με μήλα έτοιμες. Πάμε στο βαρελάδικο να φορτώσω και όσα βαρέλια είναι έτοιμα και μετά στο ζυθοποιείο. Εδώ να δω, έχει τίποτα έτοιμο? Να, τα δύο παλέτες και βαρέλια. Θα χρησιμοποιήσω το Clark. Δύο λεπτάκια θα κάνω, θα τα φορτώσω και θα φύγουμε. Έτοιμοι? Πάμε. Ζυθοποιείο θα το λέω. Cider δεν είναι ακριβώς μπύρα. Είναι ένα ποτό που μοιάζει με μπύρα, φτιάχνεται από μήλα συνήθως. Το πίνουν και στην Αγγλία και στη Γαλλία. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχω δει και σε πολλά μαγαζιά να υπάρχει. Τέλος πάντων, δεν μας απασχολεί. Το θέμα είναι, θα τη λέμε μπύρα από μήλα. Εδώ αριστερά ωραία. Λοιπόν, εδώ βάζουμε τα βαρέλια, έχει δει αρκετά. Εδώ βάζουμε τα μήλα. Σε λεπτό να ξεφορτώσω το τρέιλερ, την καρότσα. Τα παίρνει όλα. Πάμε να δούμε τώρα το μενού. Εδώ δεν έχει κάτι. Λοιπόν, έχουμε 10% παραγωγή από cider, από 3.000 λίτρα. Κατέβω στο υπόγειο. Εδώ είναι τα βαρέλια. Τώρα πως θα φορτώνουμε αυτά? Μισό λεπτό να ανέβω πάλι επάνω. Έχει εδώ ένα ασανσέρ, αλλά πρέπει να βγω έξω. Εδώ έχει το γρανάζι. Αριστερό κλικ, ανοίγει η πόρτα. Ακόμα μια φορά κλικ στο ποντίκι και κατεβαίνει και ανεβαίνει το ασανσέρ. Οπότε το φορτώνω, πάρω το πρώτο βαρέλι. Έλα. Τέσσερα θα πάρει λογικά. Τέσσερα πήρε. Πατάμε το κουμπάκι και ανεβαίνει επάνω και τώρα θα τα φορτώσω στο τρέιλερ και θα πάω να τα πουλήσω. Αυτό πήρε δρόμο. Πας. Λοιπόν, είδαμε και το τελευταίο κομμάτι που έλειπε για να ολοκληρώσουμε το puzzle. Είδαμε πως φτιάχνουμε ψωμί, είδαμε πως φτιάχνουμε τυρί, είδαμε πως φτιάχνουμε βούτυρο, τα κάρβουνα,
Είδαμε στο ξυλουργείο πως φτιάχνουμε τις παλέτες, πως φτιάχνουμε τα δοκάρια, τα ξύλινα, τις σανίδες. Ή άλλο, είδαμε πως φτιάχνουμε τα κάρβουνα από τα ροκανίδια. Είδαμε πως φτιάχνουμε τους σπόρους, είδαμε πως φτιάχνουμε λίπασμα. Είδαμε τα διάφορα ζώα που έχει στο χάρτη. Είδαμε τον οπορώνα. Πάμε τώρα μία βόλτα να δούμε και στα θερμοκήπια λίγο την παραγωγή. Να δούμε, έχει ετοιμαστεί και κάτι, τόσο κόπο κάναμε. Μισό λεπτό, εδώ είμαστε, θερμοκήπια. Λοιπόν, εδώ έχουν βγει πραγματάκια. Αυτά είναι τα πεπόνια. Κόμποστ βλέπω σε σιλό. Βιομάζα είναι στην ουσία, αλλά δεν θα χρειαστούμε κόμποστ από εδώ και πέρα. Θα χρησιμοποιούμε αυτό αν θέλουμε. Εδώ έχει μαρούλια και αυτά σε πλαστικά τελάρα. Πάμε να δούμε και τις ντομάτες που είναι στα χάρτινα και να τελειώσουμε. Όλα αυτά τα φορτώνετε και πάτε και τα πουλάτε στα σημεία πώλησης που έχει ο χάρτης. Για κάτσε να δω που είναι οι ντομάτες. Νάτες. Λοιπόν, και οι ντοματούλες εδώ στα χάρτινα τη βότια. Αυτά, τελειώσαμε. Είδαμε ότι ήταν να δούμε. Είδαμε το χάρτη Champ de France, τα χωράφια της Γαλλίας. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν θέλετε δοκιμάστε το, αν έχετε απορίες γράψτε μου και θα απαντήσω. Για την ώρα να σας πω ότι είμαι ο Mr. Patrick. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Like, subscribe, καμπανάκι, τα ξέρετε. Ελπίζω να τα πούμε σύντομα σε κάποιον καινούριο χάρτη, σε μια καινούρια σειρά. Μέχρι τότε να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Και τα λέμε. Γεια σας.